Ήδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης, σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr, καθημερινά στην πρωινή ζώνη. Και σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα, αρκετά ανοιξιάτικη, θερμοκρασίες υψηλές. Μάλλον μας άφησε ο χειμώνας με ένα διάλειμμα, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι μας, από την Πέμπτη, για το προσεχές δηλαδή τριήμερο. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν ευνοήσει ο καιρός να γίνουν κανονικά εκδηλώσεις του τελευταίου τριημέρου και ιδιαίτερα του τελευταίου διημέρου, με αποκορύφωμα την παρέλαση του καρναβαλιού. Ευχόμαστε να κρατήσει λίγο ακόμα και να ευνοήσει την ουσία, θα έλεγα, του ξανθίζου καρναβαλιού, που είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα η καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής. Αυτά σε ό,τι αφορά για τα καρναβάλια, και πάμε τώρα λίγο στα άλλα τα καρναβάλια, γιατί έχουμε μπόλικα κοντάφτα. Αυτό το οποίο παίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες είναι το θέμα του χρυσού σε Χαλκιδική και σε Πέραμα Εύρου. Είναι αλήθεια ότι οι κινητοποιήσεις των Θρακιωτών ανέστηλαν, προς το παρόν τουλάχιστον, ανέβαλαν την όλη διαδικασία, παρότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε δεσμευτεί μάλιστα ότι εντός 10 ημερών ξεκινάει το πέραμα. Είδατε λοιπόν ότι οι κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας έχουν αποτέλεσμα. Βέβαια, η Τρόικα, γιατί περί αυτής πρόκειται, όταν ακούει κινητοποίησης βγάζει σπυράκια για οτιδήποτε. Η εντολή που δίδει η Τρόικα στην ελληνική αστυνομία, δια της τεθλασμένης βέβαια, περνάει μέσω δένδια αυτό το πράγμα, αλλά όπως είπε και ο Ρουπαγιώτης, εμείς είμαστε εδώ, υπογράφουμε, αλλά κάνουμε ό,τι υπαγορεύει η Τρόικα. Έτσι έχουμε δεσμευτεί. Είναι λοιπόν πως θα πρέπει να καταστήλλεται τη γενέστηση σε οποιαδήποτε κινητοποίηση. Γι' αυτό βλέπουμε και μια ξεχωριστή βαρβαρότητα, συγγνώμη, θα έλεγα, από τα σώματα ασφαλείας κατά τα άλλα, ενώ είμαι σίγουρος ότι ακόμη και οι ίδιοι οι άνδρες των ΜΑΤ και των ΕΚΑΜ και όλων αυτών των δυνάμεων που είναι δυνάμεις κρούσης και καταστολής, δεν είναι έμφυτοι. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή ένα νέο παλικάρι, ας πούμε, τον ΜΑΤ να βγάζει το μένος του εναντίον άμαχου πληθυσμού. Και όταν λέω άμαχου, σε εισαγωγικά, έτσι, γυναικόπαιδα κτλ. Επειδή γνωρίζει η Τρόικα ότι ακόμη και μια σπίθα μπορεί, όπως λέγεται το τραγούδι, να γίνει πυρκαγιά. Ακόμη και μια ειρηνική διαδήλωση για ένα θέμα που απασχολεί μια μερίδα επαγγελματική ή μια τοπική κοινωνία. Επειδή ο κόσμος είναι μπουχτισμένος, ας το πούμε έτσι πιο απλά, μπουχτισμένος κυριολεκτικά, έχει φτάσει στα όρια του. Το γνωρίζει αυτό η Τρόικα. Η κυρία Μέρκελ που αυξάνει τους μισθούς των 800.000 δημοσίων υπαλλήλων, όταν την ίδια στιγμή λέει τεμπέληδες στους Έλληνες και απαιτεί να μειωθούν στο 50% οι αποδοχές τους. Προσέξτε, εδώ μιλάμε για μια προκλητική κοροϊδία. Την ίδια στιγμή λοιπόν θεωρεί ότι και η παραμικρή κινητοποίηση του ελληνικού λαού μπορεί να γίνει αφορμή για να γίνει έκρηξη μιας βόμβας ορολογιακής που εδώ και πολύ καιρό είναι προγραμματισμένη και κάνει τικ-τακ, τικ-τακ, και γνωρίζει ότι είναι πολύ εύκολο να εκραγεί. Και πάμε βέβαια στο χρυσό. Είπα και η πάγια θέση μου είναι ναι στις επενδύσεις, ναι στις θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας, σαφέστατα, όχι όμως όταν αυτές γίνονται με τον τρόπο που πάει να γίνει η επένδυση κατά τα άλλα του χρυσού. Δεν θεωρώ ότι είναι επένδυση. Πρώτον, έλεγα πριν από 2 μήνες περίπου και στη συνέχεια δικαιώθηκα για τον μεταλλευτικό κώδικα που ισχύει από το 1940 και που δίνει, μάλλον που δεν δίνει τίποτα στη χώρα μας από τον δικό της πλούτο. Μπορεί δηλαδή να έρθει να το πάρει μια εταιρεία όπως η συγκεκριμένη, Eldorado ή Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, να πάρει όλο το χρυσό
να μην δώσει τίποτα στο ελληνικό κράτος και να το διώξει έξω. Επιτρέψτε μου να το επαναλαμβάνω, γιατί το έχω ξαναπεί μέσα από την εκπομπή μου αυτό, αλλά θέλω να γίνει κατανοητό. Τώρα λοιπόν, μόλις την περασμένη Τετάρτη, αποφάσισε η κυβέρνηση να τροποποιήσει το μεταλλευτικό κώδικα και να διεκδικήσει κάτι της για την ίδια, δηλαδή για το κράτος. Και πάλι βέβαια είναι προκλητικό. Θα δημιουργήσει, λέει, 1200 θέσεις εργασίας για 8 χρόνια και βάζουν τους δύσμυρους, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη για το μεροκάματο, να βάλουν μπροστά το στήθος για να περάσουν τι. Δεν ξέρω αν είδατε χθες και την εκπομπή του Γιώργου του Τράγκα στο Sky και τα λοιπά. Και όλα αυτά τα οποία όχι ο ίδιος είπε, έχω πολλές έτσι επιφυλάξεις για τον ίδιο, αλλά τα όσα καταμαρτύρησαν οι φιλοξενούμενοι από τις σπουδιές Χαλκιδικής. Λέγαμε λοιπόν, γιατί επί του Πασόκ των Γεωργάκηδων, του Παπακοσταντίνου εν προκειμένου, το Μέγκα και τα έντυπα που μετέχει ο κύριος Μπόμπολας, ο μεγαλοεργολάβος, τον οποίο αποκάλεσε μέσω Νταβατζή ο κύριος Καραμαλής και μετά το ξέχασε. Γιατί λοιπόν όλα αυτά τα κανάλια έπεφταν να καλύψουν αυτά που έλεγε ο ομοιοδότης Παπακοσταντίνου. Για να μην πω αυτό το τσογλάνιο, μην γίνω κακός τώρα πρωινιάτικο, λέω ομοιοδότης. Γιατί αποδεικνύεται πώς συστήμαρε τα πράγματα και θα το δούμε και στην προανακριτική της Βουλής πώς πάει, εκεί οδεύει τουλάχιστον. Γιατί όμως τότε τα μέσα αυτά όχι μόνο κάλυπταν και συγκάλυπταν, αλλά ως παπαγάλοι λειτουργώντας, γι' αυτό κυρίες και κύριοι έλεγα μια ζωή για παπαγάλους, ως παπαγάλοι των αφεντικών τους, των συμφερόντων τους, προσπαθούσαν να πείσουν τον ελληνικό λαό και εν πολλοίς τον έπειθαν. Εδώ παρένθεση, γι' αυτό έλεγα ότι είμαστε κοθόνια και τρώμε αυτά που μας σερβίρουν οι τηλεοράσεις. Κλείνω παρένθεση. Την ίδια στιγμή λοιπόν γινόταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα με τον κύριο Μπόμπολα να αγοράζει την Ισύχη Χαλκιδική έναντι πινακίου φαγής, 11 εκατομμύρια ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, τα μεταλλεία, και να τα μεταπουλάει την άλλη στιγμή κάποια δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τη στιγμή που η ενημέρωση στην Ελλάδα είναι στα χέρια των Νταβατζίδων, δεν το λέω εγώ, το είπε ο Καραμαλής, και έχει συναποδεχθεί από πολλά πολιτικά και όχι μόνο πρόσωπα. Από τη στιγμή λοιπόν που η ενημέρωση είναι στα χέρια των Νταβατζίδων, είναι δυνατόν εσείς, γιατί εγώ, επιτρέψτε μου να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω, να τρώτε το κουτόχορτο που σας ταΐζουν τα μέσα των Νταβατζίδων, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση και εξάρτηση από οικονομικά συμφέροντα τρίτων. Σηκαίει το παιχνίδι. Έχω πει πολλές φορές, κλείστε την τηλεόραση αν δεν θέλετε να ακούτε όλο αυτό το, ή εκτός αν το παίρνετε για ανέκδοτο, να τα ακούτε και να διασκεδάζετε. Κυκλοφόρησε λοιπόν χθες τον κυριακάτικο τύπο και πάλι στο έντυπο του κύριου Μπόμπολα ένα διπλότυπο με την επωνυμία μεταλλευτική, τα νέα των μεταλλευτικών εταιριών, και έβαζαν μπροστά αυτούς τους πεινασμένους ανθρώπους, έτσι, πεινασμένους για δουλειά. Θα λένε ότι είμαστε η πλειοψηφία και εμείς θέλουμε να γίνουν οι επενδύσεις χρυσού, και από πίσω αν διαβάσατε, όσοι το διαβάσατε, έγραφε η ιδιοκτησία του περιοδικού Eldorado Company μέσω του εντύπου του κύριου Μπόμπολα, ο οποίος κύριος Μπόμπολας έχει πάρει 11 εκατομμύρια, μια περιοχή που αξίζει από μόνη της, μόνο με το μετάλλευμά της, πάνω από 2 δις, πόσο έλεγαν, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, υπερπολαπλάσια. Και έρχονται να μας πούν ότι η επένδυση στο χρυσό είναι καλή, ότι είναι μια επένδυση για να τα οικονομήσει οποιοδήποτε άλλος εκτός από το ελληνικό κράτος. Κοιτάξτε, εκτιμούσα ότι είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή με ευρωπαίους κατοίκους και ότι ως τέτοια μας εκλαμβάνουν και οι μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη, όπως λέγονται. Με βάση τον απαράβατο κανόνα ότι οι πλούσιες χώρες, σε ορυκτό βέβαια πλούτο και σε μετάλλευμα, έχουν τους πιο φτωχούς έως και εξαθλειωμένους, πεινασμένους πολίτες. Πάτε για παράδειγμα στις χώρες είτε της Αφρικής είτε της Λατινικής Αμερικής
όπου υπάρχει ορυκτός πλούτος τρομερός, έτσι, χρυσός, διαμάντια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, όμως που τα εκμεταλλεύονται οι ξένοι και αφήνουν τον λαό που έχει κάτω από τα πόδια του στη δική του γη όλο αυτό τον πλούτο να ψωμολυσάει, να πεθαίνουν τα παιδιά του από ασιτία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο κανόνας ισχύει για την Αφρική ή για την Νότια Αμερική, την Λατινική Αμερική. Έλεγα ότι διάολε, η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορεί για παράδειγμα η Νορβηγία να απέτησε και να εκμεταλλεύτηκε το δικό της πλούτο που σημειώστε είναι υποδιέστερος με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν στη φόρα από τον δικό μας πλούτο. Να έγινε πρότυπο ανάπτυξης, να είναι η πιο πλούσια χώρα, να έχει το υψηλότερο ΑΕΠ. Και εμείς, επίσης ως μια ευρωπαϊκή χώρα, να μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε μια αφρικανική, με την έννοια να θέλουν οι τρίτοι να πάρουν ό,τι έχει η γης μας, χρυσό, πετρέλαια, υδρογονάνθρακες κτλ. Αλλά εμείς να πεινάσουμε, να πάμε στους μισθούς των 350 ευρώ. Γιατί εκεί θα πάει. Και που είναι 580, είναι 480 καθαρά. Έτσι. Αν λοιπόν εκμεταλλευόμενοι το χρυσάφι μας, τον ορυκτό μας πλούτο, τα πετρέλαιά μας, τους υδρογονάνθρακες, αντί να πάει ο μισθός από τα 700 στα 1000, λέω π.χ. πάει στα 300, τότε όχι. Να μείνει εκεί. Και η ερώτησή μου και η αγανάκτησή μου έγκυται στο εξής. Γιατί όλο αυτό το πλούτο δεν μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε εμείς και περιμένουμε εταιρείες καναδικές ή γαλλικές με τον μανδύα των ελληνικών τέλος πάντων να έρθουν και να τα πάρουν. Και μετά από 8 χρόνια που θα αφήσουν πίσω καμένη γη και απολυμμένους, ποιο θα είναι το κέρδος? Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει μια μεγάλη μπίζνα και όταν υπάρχουν πολλά χρήματα βουλώνουν στόματα, αμαυρώνουν συνειδήσεις, υπολήψεις και γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Εφόσον λοιπόν τα συμφέροντα αυτά είναι συμφέροντα τρίτων, τα οποία υιοθετούνται από την Τρόικα, των κυβερνητών δηλαδή της χώρας μας, επόμενο είναι να γίνεται ό,τι γίνεται. Αυτά όλα, αν δεν τα αναθεωρήσει η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά, θα κάνει ένα ωραίο πακέτο την κυβέρνηση δώρο στο νεαρό Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ και θα αφήσει τη χώρα να πάει προφανώς στα χειρότερα. Αυτή είναι η άποψή μου, τη διατυμπανίζω και τη φωνάζω όσο ακόμη μπορώ για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή γίνεται η συνεδρίαση για να έρθουμε στα δικά μας της αναπτυξιακής Ξάνθης ΑΕ. Είναι προφανώς η τελευταία συνεδρίαση. Τη συγκάλεσαν οι δήμαρχοι μέτοχοι της για να δουν τι μπορούν να κάνουν εφόσον καταλάβαν πλέον ότι το εργαλείο αυτό έφερνε εκατομμύρια έργα στον τόπο τα οποία τα χάσαμε. Χάσαμε πάνω από 5 εκατομμύρια προγράμματα και έργα που θα μπορούσαμε να είχαν πάρει φέτος. Πήρε Κομωτινή, πήρε Αλεξανδρούπολη, πήρε Καβάλα, η Ξάνθη τα χάσε. Γιατί απλά έφυγε το εργαλείο από τα χέρια της. Γνωστή ιστορία και όλη αυτή η λογική που επικράτησε όλο αυτόν τον καιρό. Σήμερα λοιπόν, όπως αποκλειστικά είχε γράψει η εφημερίδα μας η Θράκη πριν καιρό, επρόκειτο να γίνει η τελευταία σύγκληση των μετόχων, των μελών της Γενικής Συνέλευσης, για να δουν τι μέλη γενέστε. Πάνε λοιπόν οι συνδικάτες μας εκεί και βλέπουν τους δημάρχους να μην θέλουν ούτε καν να φωτογραφηθούν, να διώχνουν έξω τους δημοσιογράφους. Ο Λάκης Στυλιανίδης απόδεισε τους δημοσιογράφους, δεν τους επέτρεψε ούτε ένα φλάς να ανάψει, λες και ήταν, ξέρω, παλιά λέγαμε Kim Basinger, τέλος πάντων, δεν κατάλαβα την λογική. Ούτε ένα φλάς, ούτε μία δήλωση, ούτε να παρακολουθήσει ο κόσμος τι θα δημηθεί μέσα σε αυτή την συνέλευση. Λες και η ΑΕ, επειδή είναι ιδιωτικού δικαίου, είναι τσιφλίκη τους. Είναι εκεί ως μέτοχοι εκπρόσωποι των Δήμων. Δηλαδή ημών.
και δεν αφήνετε τον δημοσιογράφο απλά να παρακολουθήσει. Τι θέλετε δηλαδή να πείτε τόσο μυστικό και δεν θέλετε να διαρρεύσει? Μυστική σύνταξη, τι διάλο, μασονική σύνταξη είναι εκεί πέρα μέσα και δεν θέλετε να αφήσετε άλλους να παρακολουθήσουν? Αυτό το καταλαβαίνω. Σαφώς και το καταγγέλλουμε σε πρώτη φάση. Πιστεύω όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος της περιοχής. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο τους εργαζόμενους στην εταιρεία, αλλά όλο το κοινό θα μπορούσε να καρποθεί από προγράμματα τα οποία έχουν χαθεί εξαιτίας τους. Εξαιτίας αναπτυξιακής. Πάω τέλος στο εργατικό κέντρο Ξάνθης. Γράφουμε λοιπόν σήμερα στην εφημερίδα μας, το Σάββατο δηλαδή, ότι είναι 5 υποψήφιοι συνδυασμοί και πως στον συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ μεταναστεύει σε εισαγωγικά και ο Γρηγόρης Στογιαννίδης αλλά και άλλοι Πασόκοι, πρώην Πασπίτες δηλαδή, ενώ στο ρεπορτάζ αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ιδιαίτερα ο κ. Στογιαννίδης προσχωρεί στο νέο ανεξάρτητο συνδυασμό, ναι, με εγκαταλείπει την ΠΑΣ, την ΠΑΣΚΕ, συγγνώμη, αλλά συμμετέχει στο νέο συνδυασμό, τον ανεξάρτητο μάλλον συνδυασμό του κ. Ανδρεάδη. Επίσης, αυτό το λέω για να μην υπάρξει καμιά δυσνόηση, δεν πάει λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ που καλύπτεται από το ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά ο κ. Στογιαννίδης, αλλά προσχωρεί στον συνδυασμό, στον ανεξάρτητο συνδυασμό με επικεφαλής τον κύριο Ανδρεάδη. Αν και οι ίδιοι δεν κάνουν λόγο για επικεφαλής, όπως και να έχει όμως το πράγμα, υπάρχει πάντοτε κάποιος που εκπροσωπεί έναν συνδυασμό και έναν φορέα. Όσον αφορά τις διεργασίες εν ώψη των μεθαυριανών εκλογών, εδώ υπάρχει ένα τρουμπουλούκι. Διαρροές ένθεν κακήθεν, ιδιαίτερα για τις υποψηφιότητες, ενώ εκδόθηκαν τα ψηφοδέλτια την περασμένη Παρασκευή. Δεν τα είχαμε προλάβει βέβαια όταν γινόταν το ρεπορτάζ, παρόλα αυτά αργότερα εκδόθηκαν τα ψηφοδέλτια. Και είδαμε τους υποψηφίους. Υπάρχει πάλι μια σύγχυση σε σχέση με τους υποψηφίους του ΠΑΜΕ. Άλλη ενημέρωση υπάρχει από το εργατικό κέντρο, άλλα λένε τα ψηφοδέλτια, άλλα λένε το ΠΑΜΕ. Γι' αυτό λοιπόν καλά τα κάνουν και οι υπεύθυνοι των εκλογών και τα σημερινά στελέχη, αλλά και οι υποψήφοι, να μην είναι φιδωλοί και στις δηλώσεις τους και σε κάποια δελτία τύπου που θα πρέπει ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν, και να ξέρει ο κόσμος. Εμείς ουσιαστικά θα δημοσιεύσουμε, αν επιτρέπετε, το πλήρες περιεχόμενο όλων των ψηφοδελτίων για να γνωρίσει ο κόσμος ποιοι είναι υποψήφοι, γιατί όπως είπα και προχθές, σε μια περίοδο τέτοια που είναι απαραίτητα τα συνδικάτα να είναι ισχυρά, δυστυχώς τα συνδικάτα αυτοαπαξιώνονται με τα καμώματα των μεγάλων συνδικαλιστών του είδους. Και αναφέρομαι περισσότερο βέβαια στους συνδικαλισταράδες της Αθήνας. Έτσι. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο, και επειδή δέχτηκα και ένα τηλέφωνο από τον κύριο Γιώργο Ευγενίου, ο οποίος είναι επικεφαλής του συνδυασμού που καλύπτεται πολιτικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθησα σήμερα να τον βγάλω μάλιστα και στον αέρα, επικοινώνησα μαζί του αλλά δεν απαντάει ένα τηλέφωνο σταθερό που είχα στη διάθεσή μου. Ως εργαζόμενος σε ΚΑΠ μου έδωσε μια τάκα. Μια τάκα για την αυτοδιαχείριση που λέγεται ότι προτείνεται στη συνέχεια από τους εργαζόμενους για τη λειτουργία της ΕΚΑΠ. Το διαβάσαμε σε ένα ιστότοπο ο οποίος εκφράζει πολιτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και πράγματι η άποψή μου είναι όπως τη διατύπωσα, ότι αυτοδιαχείριση υπ' αυτή την έννοια δεν μπορεί να γίνει, έχει λίγες πιθανότητες τουλάχιστον να γίνει, όχι γιατί δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να αναλάβουν να διαχειριστούν ένα εργοστάσιο, αλλά γιατί τα λεφτά είναι πολλά, να το πω πιο απλά. Και αν χρειάζονται αρκετές δεκάδες εκατομμύρια για να μπορέσουν να εξαγοράσουν το πακέτο της αγροτικής και να μπορέσουν να κάνουν τον εξοχρονισμό που απαιτείται και να μπορέσει να παράξει το εργοστάσιο, θα πρέπει κάποιοι να υπομισθούν αυτά τα ποσά, δηλαδή να αναλάβουν να εγγυηθούν και αυτά τα ποσά που θα πρέπει να τα πάρουν είτε από τράπεζες είτε από κάποιους δανειοδότες για να λειτουργήσει το μαγαζί. Γιατί λοιπόν αυτό
βρίσκει διαφωνούντες κάποιους εργαζόμενους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ήθελα όμως να το συζητήσουμε σήμερα στον αέρα μαζί με τον κύριο Ευγενίου. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστώ προσεχώς να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, και τελειώνω και πάλι με τα καναβάλια. Αρχίσαμε με τα καναβάλια, τελειώνω με τα καναβάλια. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή υπάρχει ένα πρόγραμμα αρκετά ενδιαφέρον και πιο ενδιαφέρον από την προηγούμενη εβδομάδα. Καλείται ο κόσμος να το στηρίξει, να το παρακολουθήσει. Και βέβαια άφησα για το κερασάκι στην τούρτα την προκλητική διαδήλωση γυναικείων φορέων, ας το πούμε φορείς, δεν ξέρω, συλλόγων, οι οποίοι ήρθαν το Σάββατο στην Ξάνθη, είχαμε ενημερώσει το κοινό μας, να διαδηλώσουν για τον θάνατο μεταβιασμού της άτυχης ζωής Δαλακλείδου. Μια εκδήλωση που έγινε, υποτίθεται, στη μνήμη μιας αδικοχαμένης, θα πω έτσι, δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο, γνωστό το θέμα, συμπολίτησά μας, κατέληξε να γίνει μια απίστευτη προβοκάτσια. Και λυπάμαι, γιατί τέθηκε υπό την αιγίδα των εκπαιδευτικών συλλόγων της ΕΛΜΕ και της ΔΟΕ της Ξάνθης. Όταν, για παράδειγμα, αυτές οι κυρίες, στην πλειοψηφία τους, είχε και άντρες μέσα, μοίρασαν flyers, φεϊβολάν, που ανέγραφαν συνθήματα ανεπίτρεπτα, όπως «Ελλάς Ελλήνων βιαστών», λες και η Ελλάδα έχει μόνο βιαστές, ή όπως «Νεκροί άντρες δεν είναι βιαστές», δηλαδή μόνο οι νεκροί άντρες δεν είναι βιαστές, για να καταλάβουμε. Ήρθαν στη Θράκη να σηκώσουν ταμπέλες και πλακάτ, και στην τουρκική, λες και στην Θράκη μιλιέται η τουρκική σαν επίσημη γλώσσα. Ήρθαν να μας πείσουν λοιπόν αυτές οι κυρίες ότι ήρθαν να τιμήσουν τη μνήμη της ζωής Δαλακλείδου ή να διαδηλώσουν έναντι όσων υπέστην η αποθάνουσα, η εκλυπούσα. Λυπάμαι και περιμένω από την ΕΛΜΕ Ξάνθης και από το διδασκαλικό σύλλογο να πάρουν θέση, αν υιοθετούν αυτά τα οποία συνέβησαν σε μια εκδήλωση την οποία έθεσαν υπό την αιγίδα τους. Να ξέρουμε κι εμείς ποια είναι η θέση τους. Περιμένουμε τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα, ήδη στην e-thrakinews.gr έχουμε αναρτήσει τα σχετικά και πιστεύω ότι κάποιος θα συγκινηθεί να απαντήσει και να μας πει ποια είναι η συγκεκριμένη θέση εφόλων αυτών. Να είστε καλά. Αυτά τα λίγα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο γύρω στις 12:20, να είμαστε γεροί και ζωντανοί και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.